Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλό απόγευμα έχουμε φίλες και φίλοι. Εκπομπή BBB, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Ανέση Κόνια στην κονσόλα και στα αυτά τα κουμπάκια που έχει εκεί η κονσόλα του ήχου, της εικόνας. Όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε όμως την σημερινή εκπομπή, να δούμε τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αττικής. Θα ξεκινήσουμε με την πλατεία Συντάγματος. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ζωντανή εικόνα. Ελάχιστα τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν μπροστά από την Βουλή και πέραξε της πλατείας. Μπορείτε, αν θέλετε, να κατεβείτε, να κάνετε τη βόλτα σας, να δείτε και τις ολιάδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα, η ζωντανή εικόνα. Να ανηφορήσουμε και λίγο προς τα πάνω, πιο βόρεια και συγκεκριμένα στο ύψος της Φιλοθέης, στη λεωφόρο Κηφισίας, για να δούμε τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπετε τη ζωντανή εικόνα. Και για να σας βάλω έτσι λίγο στο νόημα, η αριστερή πλευρά του δρόμου είναι η πλευρά που τα οχήματα κατευθύνονται προς τα βόρεια προάστια, Μαρούση, Κηφισιά και ούτω καθεξής. Η δεξιά πλευρά είναι η πλευρά που τα αυτοκίνητα κινούνται προς την λεωφόρο Κατεχάκη, λεωφόρο Εξάδας και γενικότερα προς το κέντρο της Αθήνας. Πάμε ακόμα πιο βόρεια, ακόμα πιο ψηλά, και εδώ που βρίσκονται τα γραφεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας, στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Για να δούμε ακριβώς απ' έξω τι γίνεται. Εδώ βλέπετε, φίλες και φίλοι, πολύ φυσιολογική η κίνηση. Δεν κυκλοφορούν και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Μία πολύ συνηθισμένη εικόνα. Ωραία, πολύ όμορφα όλα αυτά τα οποία είδαμε. Λογικό άλλωστε, γιατί τριήμερο είχαμε, πολύ ωραίο καιρό είχαμε και πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν από το κλειόν Νάστη, έφυγαν από τις μεγάλες πόλεις και πήγανε την εκδρομούλα τους. Άρα τελείωσε η βενζίνη, άρα δεν είχαν και βενζίνη να μετακινηθούν οι περισσότεροι από εμάς για να πάνε στις δουλειές τους, προτίμησαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάμε όμως να δούμε ένα καινούριο σύστημα. Ένα καινούριο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μην νομίζετε ότι θα αργήσει και πολύ αυτό να το δούμε. Τι είναι αυτό? Οι αυτόματες αντλίες καυσίμων. Δηλαδή, αντλίες καυσίμων όπου δεν χρειάζεται να έχεις ούτε τον υπάλληλο να σου βάζει το καύσιμο, βενζίνη, πετρέλαιο, όπως θέλετε μπορείτε να μου πείτε αυτό, φυσικό αέριο, υγραέριο, αλλά απλά και μόνο το μηχάνημα τα κάνει όλα από μόνο του. Για πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο για να μπείτε απευθείας στο νόημα. The talk of the 2013 PEI convention at the NACS is drive-through fueling, made possible by cutting-edge technology on display at the Husky Corporation exhibit area. Husky, the leader in fuel nozzles, safety brakes. Εδώ τώρα θα δούμε έτσι με πολύ απλά πράγματα πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη αυτόματη αντλία καυσίμων. Είναι της εταιρείας Husky Fuelmatics, έτσι λέγεται αυτή. Είναι μια ρομποτική τεχνολογία. Αναγνωρίζει το τεπόζιτο του αυτοκινήτου. Εδώ τώρα η εικόνα όμως είναι... Ναι. Για να δούμε, θα το καταλάβετε. Δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτό το θέμα, αλλά θα το καταλάβετε γιατί πραγματικά αξίζει να δείτε πώς ανοίγει, αναγνωρίζει, λες και είναι ανθρώπινο μάτι, αναγνωρίζει το τεπόζιτο, ανοίγει την αντλία καυσίμου, φουλάρει και πολύ απλά δεν χρησιμοποιείται ανθρώπινος παράγοντας. Απλά πράγματα. Out. It's cleaner, you don't have to take the dirty nozzle, and it's also more safe if you're doing it nighttime. Maybe you don't like to step out of the car. And there are so many advantages really, so the list is very long, but these are the main... Εντάξει, βέβαια, στο τέσσερα έχουμε ένα θέμα, το καταλάβατε όμως. Δηλαδή, πηγαίνει το μηχάνημα, αναγνωρίζει το τι γίνεται. Δηλαδή, αν το καύσιμο το οποίο πρέπει να μπει είναι βενζίνη ή πετρέλαιο ή υγραέριο ή φυσικό αέριο, τέλος πάντων, και φουλάρει χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα αυτόματα θα γίνονται γιατί η τεχνολογία τρέχει, 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 αλλά στην Ελλάδα θεωρούμε ακόμα το αυτοκίνητο είδες υπερπολιτελείας. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι ένα teaser βίντεο, ένα promo βίντεο, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, για τη νέα γενιά Mini. Πάμε πολύ γρήγορα να το δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και θα σας πω το Mini σε ποιες πόλεις θα παρουσιαστεί ταυτόχρονα. Λονδίνο, Λος Άντζελες και Σανγκάι, αυτές είναι οι τρεις πόλεις όπου θα γίνει ταυτόχρονα η παρουσίαση
η παγκόσμια ταυτόχρονη παρουσίαση στις 18 Νοεμβρίου της νέας γενιάς μίνι. Το περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω πολλοί κόσμος περιμένει τη νέα γενιά πώς και πώς. Να δούμε, αν και λίγο πολύ την εξωτερική εμφάνιση την έχουμε δει από κατασκοπευτικές φωτογραφίες, περιμένουμε να δούμε και το εσωτερικό και από κανονικές πλέον φωτογραφίες για να ξέρουμε και να μπορούμε να διακρίνουμε και τις λεπτομέρειες του βρετανικού μοντέλου που έχει κάνει θράψη πάταγο τα τελευταία χρόνια που κυκλοφορεί στους δρόμους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πάρα πολλές μάρκες έχουν προσπαθήσει με καινούργια μοντέλα να ακολουθήσουν την πορεία, την εκπληκτική πορεία του Mini, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Γιατί εντάξει, το Mini όπως για να το κάνεις είναι Mini. Από τη Mini πάμε στην BMW και νέο μοντέλο. Νέο μοντέλο σειράς 2. Καλά ακούσατε, σειρά 2. Για πάμε να δούμε το νέο ολοκένουργιο κουπέ αυτοκίνητο το οποίο θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2014, αλλά μέχρι τότε ας μείνουμε στο βίντεο. First ever BMW 2 Series Coupe stands not only... Τώρα, αυτή είναι η BMW σειρά 2, το μήκος της είναι 4,43 μέτρα, 4,4 μέτρα αν θέλετε να μπορείτε να το πείτε. Θα σας πω λίγο με τι κινητήρες θα είναι εφοδιασμένοι. Καταρχήν να το δούμε και με κινητήρες βενζίνης και με κινητήρες diesel. Θα έχουμε την BMW 220i Coupe, αυτή είναι η μικρή έκδοση με τον κινητήρα των 2 λίτρων, ο οποίος θα αποδίδει 184 ύπους, και από εκεί και πέρα θα έχουμε, ακούστε τώρα, εκδόσεις diesel, η 218D Coupe με 143 ύπους, 220D Coupe με 184 ύπους, 225D Coupe με 218 ύπους, και φίλες και φίλοι, τώρα για τους πιο ψαχμένους θα υπάρχει και η M235i με βενζίνη, φυσικά με κινητήρα βενζίνης, με ένα, θα εφοδιάζεται με ένα κινητήρα 3 λίτρων, εξακύλινδρο, με απόδοση 326 αλογάκια. 0 100 4,8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Για να απολαύσουμε όμως το νέο μοντέλο της BMW σειράς 2. Perfect X load distribution and together with the rear wheel drive, the increased front and rear track widths, and of course the high rigidity, it provides unique driving characteristics. The result is a more entertaining handling. The sporty feature of the 2 Series is the launch control. This is part of the 8-speed sports automatic transmission. You hold the brake, go into the Sport Plus mode, you put the gear lever into S, and then finally, you press the acceleration pedal and release the brake. Είδατε φίλες και φίλοι ένα σύστημα το οποίο διαθέτει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και μας έδειξε εδώ ο υπεύθυνος της μάρκας, υπεύθυνος product manager προφανώς του συγκεκριμένου μοντέλου, πώς μπορείτε να επιταχύνετε τέλεια με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Με πατημένο το φρένο, τέρμα πατημένο και τον γκάζι, και από εκεί και πέρα το αυτοκίνητο τα κάνει μόνο του. Η σειρά 2, να ξέρετε, κουπέ, αντικαθιστά τη σειρά 3 κουπέ. The car feels light and nimble due to precise steering, eager gearing, sharp chassis, and the beefy punch of its engines, especially in the M235i. If I have to describe the car in one word, I would say the 2 Series is really, really enjoyable. The all-new BMW 2 Series Coupe combines powerful agility with cool elegance. Here we've got the M235i, the top model of the 2 Series family. With its three-hole opening air intake, it expresses a maximum on sportivity. The outer air intake... Πήραμε μία γεύση και από την σειρά 2 Coupe. Εντάξει, νομίζω ότι οι άνθρωποι της γερμανικής φίρμας έχουν κάνει τεράστια βήματα πρόοδου και σε αυτό παίζει ρόλο το εξής, ότι είναι τεράστια η κόντρα
μεταξύ της BMW, της Mercedes και της Audi. Όταν η μία από αυτές τις τρεις εξελίσσεται, τότε δεν γίνεται οι άλλες να μείνουν στην απέξω. Είναι απολύτως φυσιολογικό και γι' αυτό βλέπουμε πραγματικά όχι μόνο κορυφαία όσον αφορά τις σχεδίες αυτοκίνητα, αλλά κορυφαία σε εξοπλισμό, κορυφαία σε κινητήρες. Βλέπετε ότι αυτές οι τρεις μάρκες που θεωρούνται οι κορυφαίες premium μάρκες, η μία κοντράρει την άλλη, είτε από σχεδίαση, είτε από κινητήρες, είτε από ποιότητα, είτε από εσωτερικό, είτε από κατανάλωση, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, προσπαθούν να τα συνδυάζουν όλα σε ένα. Και φυσικά να έχουν και το λεγόμενο value for money. Πάμε τώρα όμως σε κάτι πολύ ιδιαίτερο, πάμε να δούμε ένα αυτοκίνητο όπου αλλάζει το χρώμα του. Για να ξεκινήσει το βίντεο να πέφτει, είναι ένα Skyline, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το Skyline, ίσως οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ένα εντυπωσιακό supercar θα έλεγα, δεν είναι sport car, supercar, το οποίο πάρα πολύ απλά, άμα του ρίξεις νεράκι πάνω καυτό, αλλάζει ή παγωμένο, αλλάζει το χρώμα. Για να δούμε τώρα πώς μπορεί να το πετύχουν κάποιοι αυτό, τώρα το πώς δεν μας νοιάζει, το αποτέλεσμα μετράει, το οποίο θα το δούμε πολύ απλά σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα βέβαια εδώ πέρα με την άδεια, ο Ανέσης έχει δίκιο, με την άδεια τι γίνεται, δηλαδή αν το πας το αυτοκίνητο παγωμένο, τι χρώμα θα έχει, άμα το πας ζεστό, τι χρώμα θα έχει. Είδες τελικά, άμα επηρεάζονται από τα παιδικά παιχνίδια, τι κάνουν οι άνθρωποι. Just hot water. Απίστευτο φίλες και φίλοι, λες και βλέπουμε ταινία του James Bond. Πάμε τώρα όμως να δούμε ένα κανονικό αυτοκίνητο που δεν αλλάζει χρώμα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα παραχθεί σε μόλις 1963 μονάδες, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε να παράγεται και κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα. Ο λόγος για την επαιτειακή έκδοση της Porsche 911. Νομίζω ότι τα λόγια για ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι περίτα. My name is Tony Hatter. I am design manager in Weissach. The car we have here today is the special edition celebrating 50 years of 9/11. We've taken elements out of the last 50 years 9/11 and put them into a modern context. That's basically what we've tried to do.
One element is that we have a black and chrome grille at the back. On the interior, we have houndstooth cloth inserts in the center of the seats and the rear seats too, with leather on the sides. In this particular car, it's the wide body. It's the body from the Carrera 4, but it's only a two-wheel drive, so it's a very special car. We've made the numerals green, which the original 911 had green instruments. Well, the wheels, again, there's another cry from the past. We've done another modern take on the Fuchs wheel. They're 20-inch, so they're huge, and we think it makes the car look just the business. The tradition of creating special models for milestones in the history is great, and it gives us the opportunity to do special editions which we wouldn't normally see. Well, this car, I love this car. I borrowed one from work a couple of weeks ago, and it was just fantastic. Χαίρετε φίλες και φίλοι την επετειακή έκδοση της Porsche 911 και πάμε να δούμε όμως πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή τα πανηγύρια, τους πανηγυρισμούς του Σεμπαστιάν Φέτελ, ο οποίος την περασμένη Κυριακή κατέκτησε τον τέταρτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο στη Φόρμουλα 1. Για πάμε να δούμε λίγο πώς πανηγύρισε και μετά θα δούμε και πόσο πλήρωσε γι' αυτό. This is an Austrian-owned team, but it is very much British engineering that has taken success once again. A Milton Keynes-based outfit, Red Bull, has taken the world by storm for the fourth year in a row. And Sebastian Vettel is going to enjoy himself, no matter what anybody else says. He's to execute some perfect donuts in a cloud of smoke on the start-finish line. Well, the stewards might decide to fine him, but I don't think he really cares at this point. What a way to celebrate. And here in India, he is surely a superhero because he has won every Grand Prix we've had here. We don't know if we're coming back. We're definitely not coming back next season. Some say we might be back in the future, but whatever. He has taken all three wins in 3 years as he gives praise to his car. Adrian Newey's genius, the whole team that have put that such hard work in, and what they've done since the summer break this year has confounded the other teams. Τώρα πολλοί θα πούνε ότι είναι ρωσιλία αυτό το οποίο θα πω, όμως η στατιστική αυτό δείχνει. Ο Σεμπαστιάν Φέτελ είναι μαζί με τον Μίκαελ Σουμάχερ και τον Χουάν Φάτζιο οι οδηγοί, οι πιλότοι της Φόρμουλα 1 που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν 4 συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Φέτελ συνεχίζει και μπορεί να τα κάνει και 5 και 6 και πάει λέγοντας. Για τα συγκεκριμένα παντιλίκια λιώσιμο ελαστικών που είδατε προηγουμένως, πλήρωσε 25.000 ευρώ, γιατί οι αγωνοδίκες έκριναν ότι αυτό που έκανε ήταν επικίνδυνο. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή BB πέφτει στο τέλος της. Βασίλης Αρμπαλής στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης της Ζούγκλας. Εσείς παραμένετε εδώ, γιατί ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση. Γεια και χαρά.